Arnos Online Education και μπροστά μας μια απολαυστική άσκηση πάνω στις διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης. Γιατί, παιδιά, λέγονται διαφορικές δεύτερης τάξης? Γιατί, εάν η μεγαλύτερη τάξη παραγόγου είναι το ψη τόνος, λέμε ότι έχω μια διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης. Εάν η μεγαλύτερη τάξη παραγόγου είναι το ψη δίστονο, λέμε ότι έχουμε διαφορική δεύτερης τάξης. Εάν η μεγαλύτερη τάξη παραγόγου είναι το ψη τρίστονο, λέμε ότι έχουμε διαφορική τρίτης τάξης. Εμείς, παιδιά, βλέπουμε τη μεγαλύτερη παράγωγο να είναι η ψη δίστονο. Οπότε, παιδιά, τι λέμε? Ότι έχουμε μια διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης. Και ποιες είναι, παιδιά, οι βασικές διαφορικές εξώσεις δεύτερης τάξης? Πρέπει να ξέρουμε εμείς να λύνουμε. Οι διαφορικές που έχουν, παιδιά, σταθερούς συντελεστές και οι διαφορικές, παιδιά, που έχουν τι? Μεταβλητούς συντελεστές. Αυτά, παιδιά, είναι για τις συνήθεις διαφορικές δεύτερης τάξης, έτσι. Πρέπει να ξέρω να λύνω διαφορικές δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές και με μεταβλητούς. Σταθεροί, παιδιά, συντελεστές είναι τι? Για παράδειγμα, ας πούμε ότι βάλω μια διαφορική εξίσωση 3 ψη δίστονο μείον 4 ψη τόνος και 6 ψη ίσον 17 επί A στη χ. Συντελεστές, παιδιά, είναι αυτοί που είναι μπροστά από τα ψη. Συντελεστές, παιδιά, δηλαδή, είναι αυτά εδώ τα νουμεράκια. Το 3 και το μείον 4 και το 6. Αυτά, έτσι. Όχι αυτό. Μη μου πάτε σε αυτό. Συντελεστές, παιδιά, είναι αυτοί που είναι μπροστά από τα ψη. Αυτά εδώ. Είναι σταθεροί, έτσι. Νουμεράκια είναι. Υπάρχουν όμως και διαφορετικές, παιδιά, εξισώσεις που είναι τι, Φερρυπίν? 4 διαχύ τετράγωνο και 1 επί ψη δίστονο μείον 7 ζάιν χ επί ψη τόνος και 13 ψη ίσο 12 χ τετράγωνο μείον 3 χ και 5. Οι συντελεστές τώρα, παιδιά, που είναι μπροστά από τα ψη είναι αυτός εδώ, αυτός εδώ και αυτός εδώ. Δεν είναι, παιδιά, όλοι σταθεροί. Αυτός είναι σταθερός. Οκ, μια χαρά. Αυτός όμως δεν είναι, ούτε αυτός είναι. Εξαρτάται από το χ. Έχουμε, λοιπόν, μια διαφορική μεταβλητών συντελεστών. Εμείς, παιδιά, πρέπει να ξέρουμε να τα λύνουμε και τα δύο. Είτε μια εξίσωση έχει σταθερούς, είτε μεταβλητούς συντελεστές. Λοιπόν, η συγκεκριμένη διαφορική εξίσωση, παιδιά, που έχουμε και λέει να λύσουμε, αυτή εδώ, αυτή, παιδιά, τι έχει? Για να τη γράψουμε καθαρά. Χ και 2 εις τη δευτέρα επί ψη δίστονο συν 3 επί χ και 2 επί ψη παράγωγος και ψήσω με το 0. Οι συντελεστές, παιδιά, ποιοι είναι μπροστά από τα ψη? Αυτός εδώ, αυτός εδώ και εδώ μπορείς να πεις ότι είναι το 1. Δεν είναι, παιδιά, σταθεροί. Αυτός δεν είναι σταθερός, ούτε αυτός. Άρα, παιδιά, έχουμε μια διαφορική μεταβλητών συντελεστών. Και η μοναδική διαφορική, παιδιά, που είναι μεταβλητών συντελεστών δεύτερης τάξης, έτσι, επαναλαμβάνω, παιδιά, συζητούμε για δεύτερης τάξης, είναι η διαφορική Euler. Αν δείτε μια διαφορική δεύτερης τάξης με μεταβλητούς συντελεστές, είναι, παιδιά, η Euler. Ναι, εμείς είπαμε ότι πώς την καταλαβαίνουμε, δάσκαλε, την Euler? Είναι πρώτα απ' όλα δεύτερης τάξης και δεν έχει σταθερούς συντελεστές. Έχει, δηλαδή, μεταβλητούς. Έτσι την καταλαβαίνουμε την Euler. Αλλά για να γράψουμε, παιδιά, και τη γενικότερη μορφή, έτσι για να γνωρίζουμε τη γενικότερη μορφή μιας συνήθους διαφορικής εξίσωσης Euler. Για να γράψουμε λίγο τη μορφή της. Μορφή, λοιπόν, έτσι. Ωραία. Για να γράψουμε λίγο τη μορφή, παιδιά. Είναι, λέει, η α επί χ συν β και όλο εις τη δευτέρα επί το ψη δίστονο συν α επί α χ και β, μπράβο, επί ψη παράγωγος συν β επί το ψη ίσον f του χ. Η συγκεκριμένη διαφορική εξίσωση, παιδιά, που έχουμε, για να δούμε ποια είναι. Είναι η χ και 2 εις τη δευτέρα επί το ψη παράγωγος συν 3 επί χ και 2 επί το ψη τόνος συν 1 επί ψη ίσο με το 0. Αν κάνουμε, παιδιά, μία, έτσι, αν θέλετε, ως επιτοπλίστων αντιστοιχεία, θα δούμε ότι στη θέση του f του χ έχουμε το 0. Στη θέση του β έχουμε το 1. Στη θέση του α, χ και β έχουμε το χ και 2. Και στη θέση του α έχουμε το 3. Στη θέση του α, χ και β έχουμε το χ και 2. Οπότε, παιδιά, όντως, η διαφορική εξίσωση
που μας έχει δώσει ο άνθρωπος είναι μια διαφορική εξίσωση Euler. Πώς λύνουμε, παιδιά, μια διαφορική εξίσωση Euler? Τι λέει, παιδιά, ο άνθρωπος? Παιδιά, η δουλίτσα είναι πάρα πολύ εύκολη. Μην ανησυχείτε καθόλου. Ένα βήμα έχει μόνο, δεν έχει άλλο, μόνο ένα βήμα. Σου λέει, αν το α, χ και β είναι, παιδιά, κάτι το θετικό, τότε τι θα πας να κάνεις? Θα πας και θα θέσεις αυτό το α, χ και β και θα το βαφτίσεις πως A στην ΤΑΦ. Εάν όμως το α, χ και β σου είναι αρνητικό, θα πας και θα θέσεις το α, χ και β και προφανώς θα το πεις μείον A στην ΤΑΦ, επειδή είναι αρνητικό. Σωστό? Σωστό. Λοιπόν, παιδιά, εμείς τώρα για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Εμείς, παιδιά, έχουμε ότι το α, χ και β, ποιο είναι, δάσκαλε, το α, χ και β, γι' αυτό, παιδιά, σας το έχω υπογραμμίσει. Είναι το χ και 2, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το α, χ και β. Το χ και 2 τι είναι, θετικό ή αρνητικό? Εδώ, παιδιά, ο δάσκαλος ελισμόνησε να γράψει εδώ στην εκφώνηση, μας είχε δώσει εκφώνηση ότι το χ είναι θετικό, θετικό. Άρα, παιδιά, το α, χ και β, που είναι για εμάς το χ και 2, τι είναι, παιδιά, θετικό. Ωραία, αφού είναι θετικό, λοιπόν, θα το βαφτίσουμε και θα το πούμε A στην ΤΑΦ. Αν ήταν αρνητικό, παιδιά, τότε θα το βαφτίζαμε μείον A στην ΤΑΦ. Αυτό, παιδιά, θέλω να μου το θυμόσαστε απ' έξω. Είναι το εναρκτήριο βήμα για να λύνουμε μια διαφορική Euler. Και είναι, παιδιά, και πολύ εύκολο, έτσι. Θέτουμε. Τι θέτουμε? Απ' έξω, παιδιά, έτσι. Το α, χ και β θα το βαφτίσουμε και θα το πούμε A στην ΤΑΦ. Ωραία, λαμπρά. Δηλαδή, παιδιά, για εμάς, το α, χ και β είπαμε ότι είναι το χ και 2. Αυτό, λοιπόν, παιδιά, θα το βαφτίσουμε εμείς και θα το πούμε πως A στην ΤΑΦ. Ωραία, ωραία, το κατάλαβα. Αυτά, λίγο, παιδιά, τα σβήνουμε για να κάνουμε χώρα, αφού καταλάβαμε τώρα πως αναγνωρίζουμε μια διαφορική εξίσωση Euler. Λοιπόν, παιδιά, επαναλαμβάνω, αυτό το βήμα θα το έχουμε, παιδιά, στη σκέψη μας, να το θυμόμαστε απ' έξω, έτσι. Θέτουμε το α, χ και β, δηλαδή το χ και 2, και το βαφτίζουμε, παιδιά, πόσο? Το βαφτίζουμε A στην ΤΑΦ. Ωραία, ωραία. Τώρα, παιδιά, κάποιος μπορεί να πάρει αυτήν εδώ τη σχέση, εάν θέλει, και να αντιλήσει, παράδειγμα, ως προς χ. Να πει, δηλαδή, ότι το χ είναι A στην ΤΑΦ μείον 2. Αλλά, παιδιά, και να μην το κάνετε, δεν πειράζει, έτσι. Μια χαρά είμαστε. Μπορεί άλλος να πάρει αυτή τη σχέση, παιδιά, και να αντιλήσει ως προς ΤΑΦ. Το ΤΑΦ, παιδιά, τι είναι? Το ΤΑΦ είναι το ελέν, ο λογάριθμος, ο νεπέριος λογάριθμος του χ και 2, έτσι. Μπορεί, λοιπόν, κάποιος, παιδιά, να συμπεράνει από εδώ, να το λύσει ως προς ταφ και να πει ότι το ταφ είναι ελέν χ και 2. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πάντως καταλάβαμε τι λέει το πρώτο βήμα, έτσι. Αυτό, παιδιά, απ' έξω. Αν το α, χ και β είναι θετικός αριθμός, όπως εδώ είναι, βάσει της συνθήκης που μας λέει η άσκησή μας, αυτό θα το βαφτίσεις A στην D. Ενώ όμως αν το α, χ και β ήταν μικρότερος του μηδενός, αρνητικός δηλαδή αριθμός, θα το βαφτίζαμε και θα το λέγαμε μείον A στην D. Σωστό, σωστό. Ωραία, παιδιά, τώρα όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, είναι καθαρά και μόνο τι? Να πάω, δάσκαλε, και να αντικαταστήσω, αντικαθιστώ. Να πάω, παιδιά, στην αρχική διαφορική εξίσωση και να αντικαταστήσω. Παιδιά, πολύ σωστά, Βασιλική. Πολύ σωστά το κατάλαβε, παιδιά, η Βασιλική. Η Βασιλική κατάλαβε το εξής, ότι ενώ είχα μία συνάντηση ψ, μία συνάντηση δηλαδή ψ με άγνωστο το χ, εν προκειμένου, παιδιά, τι κάνουμε? Θα δημιουργήσουμε μία καινούργια συνάντηση ψ, αλλά στη θέση του χ, αν το έλυνε, παιδιά, κάποιος ως προς χ, θα ήταν A στην D μείον 2. Θα είχαμε, δηλαδή, μία συνάντηση ψ, αλλά θα ήταν λίγο πιο σύνθετη, αφού στη θέση του χ θα έμπαινε το A στην D μείον 2. Θα ήταν, δηλαδή, παιδιά, μια καινούργια συνάντηση ως προς ταφ. Ενώ είχαμε μια απλή συνάντηση, παιδιά, ψ ως προς χ. Τελικά, με αυτό το μετασχηματισμό που κάναμε εδώ πέρα, βλέπετε ότι προέκυψε μια καινούργια συνάντηση ψ με άγνωστο, παιδιά, το ταφ. Είναι μια καινούργια συνάντηση συνθέτη. Για να το γράψω λίγο εδώ πέρα, παιδιά, να το καταλάβουμε. Έχουμε μια συνάντηση, παιδιά, ψ. Μια συνάντηση ψ του χ. Και με το θέσιμο που κάναμε, παιδιά, βάζοντας όπου χ το A στην D μείον 2, τι μετασχηματίσαμε σε μια καινούργια συνάντηση, μια σύνθετη συνάντηση, να την πούμε U, να την πούμε Βαγγέλης, U, ως προς τη μεταβλητή ταφ. Αυτή όμως, παιδιά, η συνάντηση, προσέξτε, γιατί είναι σύνθετη.
δεν ήταν η απλή συνάντηση ψήτουχη που είπαμε, αλλά μετά το μετασχηματισμό που κάναμε, παιδιά, εδώ πέρα, όπου α, χ και β που το βαφτίσαμε a στην d, προέκυψε μια συνάντηση καινούρια u που είναι σύνθετη. Μια συνάντηση u, παιδιά, ως προς τ'. Ωραία, θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε να αντικαταστήσουμε. Λοιπόν, για να αντικαταστήσουμε, λέει εδώ πέρα τι να αντικαταστήσουμε, το χ και 2. Το χ και 2 πώς το βαφτίσαμε και το είπαμε a στην d. Ωραία. Άρα εδώ, παιδιά, όπου βλέπετε χ και 2, εσείς θα βάλετε το e στην d. Και όλο αυτό που λέει ότι πηγαίνει στη Δευτέρα. Στη Δευτέρα, δεν λέει. Ωραία, στη Δευτέρα. Μετά τι λέει. Μετά, παιδιά, λέει το ψ διστόνο. Για να δούμε στη θέση αυτού τι θα βάλει. Δάσκαλε όμως, για να βρούμε, δάσκαλε, το ψ δίστονο, πρέπει πρώτα να πάμε και να βρούμε το ψ τόνος. Πώς θα βρούμε το ψ δίστονο, αν δεν βρούμε πρώτα απ' όλα το ψ τόνος? Λογικό, λογικό, παιδιά. Λοιπόν, αφού η συνάντηση ψ είναι η συνάντηση U, άρα λογικά η ψ τόνος φαίνει λογικά, παιδιά, η U τόνος. Σωστό, σωστό. Άρα η ψ τόνος, παιδιά, φαίνει η U τόνος του ΤΑΦ. Λογικό, λογικό. Προσέξτε όμως, παιδιά, τι είπε ο δάσκαλος προηγουμένως. Είπε ότι η συνάντηση ψ, ενώ ξεκίνησε να είναι μία απλή συνάντηση ψ ως προς χ, τελικά, παιδιά, μεταμορφώθηκε σε μία καινούργια συνάντηση U ως προς ΤΑΦ, η οποία, παιδιά, συνάντηση είναι σύνθετη. Σύνθετη. Άρα εδώ, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι έχουμε να παραγωγήσουμε πλέον μία σύνθετη συνάντηση. Και όταν ακούμε τη φράση «παραγωγίζω σύνθετη συνάντηση», μας έρχεται, παιδιά, στη σκέψη ο κανόνας της αλυσίδας, ο αλυσωτός κανόνας. Παραγωγίζουμε, λοιπόν, παιδιά, το U τόνος του T, αλλά όπως είχαμε πει και σε μαθήματα ανάλυσης 1, πώς παραγωγίζουμε σύνθετη συνάντηση, τι είπαμε, παιδιά, παραγωγίζουμε το U τόνος του T, αλλά βάζουμε και τι άλλο, επί, τι, παίρνουμε το ΤΑΦ. Το ΤΑΦ, αυτό το ΤΑΦ που είναι εκεί μέσα, τι λέμε, παιδιά, επί ΤΑΦ τόνος παραγωγίζουμε το ΤΑΦ ως προς χ. Το ΤΑΦ. Ποιο είναι, παιδιά, το ΤΑΦ? Να το ΤΑΦ, παιδιά, αυτό είναι το ΤΑΦ, έτσι. Να το. Ελέγχει και δύο, έτσι. Να το. Οπότε, παιδιά, τι θα πούμε? Ότι είναι U τόνος του T επί, αυτό, παιδιά, να μην μου ξεχάσετε, επί ΤΑΦ τόνος του χ. Δηλαδή, επί αυτό το ΤΑΦ που έχουμε εδώ μέσα, το ΤΑΦ. Το ΤΑΦ, παιδιά, είναι μια ολόκληρη συνάντηση. Είναι η ελέγχη και δύο. Αυτό θα το παραγωγήσω ως προς χ, έτσι. Επί ΤΑΦ τόνος του χ. Ωραία. Άρα, επί. Πόσο είναι το ΤΑΦ? Είναι το ελέν χ και 2. Αυτό σε παράγωγο. Και, παιδιά, μπήκε το νερό στο αυλάκι. U τόνος του T. Η παράγωγος του λογαρίθμου, ξέρουμε ότι είναι 1 προς αυτό το χ και 2 που είναι μέσα. Επειδή όμως, παιδιά, αυτό είναι σύνθετο, θέλει και επί την παράγω του χ και 2. Που η παράγωση, παιδιά, του χ και 2 γνωρίζουμε βεβαίως, που έλεγε και η ελληνική ταινία, ότι είναι πόσο? Μονάδα. Άρα, παιδιά, ουσιαστικά η παράγωση είναι U τόνος του ΤΑΦ επί 1 είναι U τόνος του ΤΑΦ προς χ και 2. Δηλαδή, U τόνος του ΤΑΦ προς, πώς το είπαμε, παιδιά, το χ και 2? Το χ και 2, δάσκαλε, το είπες πως a στην ταφ. Ωραία. Το χ και 2 το είπα a στην ταφ. Άρα προς a στην ταφ. Ωραία. Άρα, παιδιά, να το γράψω λίγο εδώ πέρα πιο κομψά. Η παράγωγος, λοιπόν, η ψ τόνος, θα σβήνω, παιδιά, αλλά εσείς θα μου τα γράφετε αναλυτικά, όπως τα είπαμε και μαζί. Είναι τελικά πόσο η παράγωγος, παιδιά, είναι η U τόνος του T. Να το γράψω, Μαρίνα, να το γράψω εδώ. Θα το γράψω, παιδιά, εδώ. Μην χαλάσω το χαρτί της Μαρίνας. U τόνος του T προς e στην ταφ. Ωραία. Εντάξει, Μαρίνα, μια χαρά είμαστε. Βγάλαμε, λοιπόν, παιδιά, την πρώτη παράγωγο, έτσι. Αυτό μη μου ξεχάσετε, γιατί είναι σύνθετη. Επί αυτό το ταφ που έχω εδώ, το ταφ θα το τι παραγωγήσω, παιδιά. Το ταφ, ταφ τόνος, το παραγωγίζω, έτσι. Και παίρνω αυτά τα αποτελεσματάκια. Ωραία. Βρήκαμε, παιδιά, την ψ τόνος. Πάμε να βρούμε τώρα και την ψ δίστονο. Πώς θα τη βρούμε, δάσκαλη, την ψ δίστονο? Παιδιά, θα πάρουμε την ψ τόνος και θα την ξαναπαραγωγήσουμε. Θα πάρουμε, δηλαδή, το U τόνος του T προς A στην D και θα το ξαναπαραγωγήσουμε. Έχουμε, παιδιά, να παραγωγήσουμε επί της ουσίας ένα κλάσμα.
Πώς έχω μάθει ότι παραγωγίζω ένα κλάσμα από παλιά? Μία θα παραγωγίσω τον αριθμητή μου, άρα το U τόνος αν το παραγωγήσω θα γίνει U δίστονο, επί το A στην T απείραχτο, μείον U τόνος του T ο αριθμητής απείραχτος, επί την παράγω του παρανομαστή, του A στην T. Τώρα παιδιά, βεβαίως, η παράγωση του παρανομαστή, δηλαδή η παράγωση του A στην T, είναι και πάλι πόσο A στην T. Και από κάτω τι λέει ο τύπος της παραγωγού, ότι είναι ο παρανομαστής σου ο A στην T και όλοι στη δευτέρα. Δηλαδή παιδιά, έχουμε δύναμη και ξανά δύναμη. Οι εκθέτες τι κάνουν παιδιά, πολλαπλασιάζονται. Άρα θα γίνει A στη 2T. Άρα παιδιά, εδώ κάτω στον παρανομαστή θα έχουμε επί της ουσίας πόσο A στην 2T. Μην ξεχνάμε όμως Μαρίνα και Κωνσταντίνα και Βαγγέλη και Αντώνη και Δημήτρη, τι είπαμε? Παραγωγίζω σύνθετη συνάντηση. Τι είπαμε παιδιά εδώ πάνω? Κάνω ό,τι κάνω, αλλά τι λέμε ύστερα? Επί τ' αυτόνος του χ. Είναι παιδιά κάτι το σύνθετο που παραγωγίζω. Άρα πρέπει να πούμε επί τ' αυτόνος του χ παιδιά εδώ πέρα. Αφού κάνουμε ό,τι κάνουμε, μην ξεχάσουμε το επί τ' αυτόνος του χ. Αλυσωτός κανόνας, έτσι. Ο τρόπος για να παραγωγίζω σύνθετες συναντήσεις. Έχουμε λοιπόν U τόνος του T δίστονο, έτσι, επί A στην T, μείον U τόνος του T επί A στην T, πολύ ωραία, προς A στη 2T, λαμπρά, επί ταφ τόνος του χ. Θα πάρω λέει το ταφ, ποιο είναι το ταφ παιδιά? Το ελέν χ και 2, δεν είναι το ταφ, ωραία. Θα πάρω λοιπόν τι λέω εδώ, ταφ τόνος του χ, έτσι, το ταφ ποιο είναι? Ελέν χ και 2, έτσι, αυτό είναι το ταφ και το ξανά παραγωγίζω. Άρα έχουμε παιδιά, να βγάλω και το A στην T απ' έξω, ό,τι πει η Μαρίνα. Θα γίνει U δίστονο του T μείον U τόνος του T προς το E E στην 2 ταφ, A στη 2 ταφ, μπράβο Μαρίνα. Η παράγωση του ελέν είναι 1 προς χ και 2, όπως γνωρίζουμε από ανάλυση 1. Επειδή όμως είναι σύνθετη, θα πάει επί το χ και 2 που έχουμε εδώ πέρα, επί το χ και 2 σε τόνο, σε παράγω. Η παράγωση όμως παιδιά του χ και 2 είναι πόσο? Μονάδα. Άρα μονάδα επί μονάδα είναι το ίδιο. Α, μονάδα προς χ και 2. Ωραία. Δηλαδή παιδιά τελικά αυτό περιήλθε στη μορφή A στην ταφ επί U δίστονο του ταφ μείον U τόνος του ταφ προς A στη 2 ταφ επί 1 προς. Πόσο είναι παιδιά το χ και 2? Το χ και 2 δάσκαλε, να το εδώ είναι, το έχεις βαφτίσει. Πώς το έχεις πει το χ και 2? A στην ταφ. Να το, έτσι το έχεις πει. A στην ταφ. Οπότε παιδιά, A στην ταφ αντί για χ και 2. Με την απλοποίηση παιδιά, το A στην ταφ με το A στην ταφ φεύγει. Οπότε τι προέκυψε παιδιά? Για να γράψω εδώ το αποτέλεσμα παιδιά που προέκυψε για τη δεύτερη παράγω. Τα σβήνω, αλλά εσείς θα μου τα γράψετε παιδιά έτσι πεντακάθαρα και αναλυτικά όπως τα είπαμε και μαζί. Η δεύτερη παράγωση λοιπόν είπαμε ότι είναι U δίστον του ταφ μείον U τόνος του ταφ, λαμπρά, ωραία, προς A στη 2 ταφ, πολύ ωραία, επί 1. Το επί 1 παιδιά δεν μετράει, είναι το ουδέτερο στοιχείο του πολλαπλασιασμού, το ίδιο. Άρα παιδιά βγάλαμε τελικά αυτές εδώ τις δύο παραγωγούς. Βγάλαμε πόσο είναι και το ψ πρώτη παράγωση, έτσι ψι τόνος, και το ψ δεύτερη παράγωση. Τα βγάλαμε τάλε κουάλε. Άρα παιδιά, ουσιαστικά το κόνσεπτ ήταν παιδιά ποιο? Φύγαμε από τα ψ, ψ τόνος και ψ δίστονο. Φύγαμε δηλαδή από τις συναντήσεις ψ με άγνωστο το χ. Και πήγαμε παιδιά σε μια πιο σύνθετη συνάντηση U, αλλά με άγνωστο της πλέον παιδιά το ταφ. U τόνος του τε, U δίστονο του τε. Καταλάβαμε παιδιά. Αυτό κάναμε ουσιαστικά. Αυτό λέει παιδιά ο μετασχηματισμός όταν πάμε και θέτουμε το α, χ και β και το κάνουμε A στην τε, δηλαδή έτσι. Φεύγουμε από τη μεταβλητή χ και ορίζουμε μια καινούργια ταφ. Άρα φύγαμε από τη συνάντηση ψ, δηλαδή τη συνάντηση ψ του χ, και πήγαμε σε μια καινούργια συνάντηση U. Δηλαδή σε μια καινούργια συνάντηση U με άγνωστο το ταφ, U του T. Αυτό κάναμε παιδιά. Εντάξει, το καταλάβαμε παιδιά. Λοιπόν, αυτό παιδιά θα μου το θυμόσαστε απ' έξω. Αν το α, χ και β είναι αριθμός θετικός, θα πάμε και θα θέσουμε το α, χ και β και θα το πούμε A στην T.
Αν το αχ και β, παιδιά, είναι αριθμός αρνητικός, θα πάρουμε το αχ και β και θα το βαφτίσουμε, παιδιά, και θα το πούμε μείον αίσθητε. Εδώ ήταν θετικός και το είπαμε αίσθητε. Το προφανές. Εντάξει, το καταλάβαμε, έτσι, παιδιά. Λοιπόν, άρα, για να αντικαταστήσουμε, παιδιά, επιτέλους εδώ πάνω. Το χ και 2, λοιπόν, το βαφτίσαμε με αίσθητε. Ωραία. Τι άλλο εκκρεμεί? Ψι δίστονο. Το ψι δίστονο, παιδιά, το έχουμε γράψει εδώ πάνω να είναι πόσο αυτό. Όπου ψι δίστονο, λοιπόν, θα βάλουμε αυτό. Για να το βάλουμε, λοιπόν, εδώ πέρα. Λοιπόν, αντί για ψι δίστονο, να το βλέπουμε και παράλληλα, έτσι. Ωραία. Αντί για το ψι δίστονο, παιδιά, θα βάλουμε εδώ πέρα το κλασματάκι που έχουμε. Ποιο κλασματάκι λέει? U δίστονο του τ. Για λόγους συντομίας το γράφουμε, παιδιά, σκέτο U δίστονο. Εντάξει. Όταν λέμε U, εννοούμε, παιδιά, τη συνάρτηση U του τ, έτσι. Άρα, για λόγους απλότητος το γράφουμε U δίστονο. Τι λέει μετά? Μείον U τόνος του ταφ. Δηλαδή, μείον U τόνος για λόγους απλότητος. Και από κάτω τι λέει? E στη 2 ταφ. Άρα, E στη 2 ταφ. Πολύ ωραία. Τι άλλο λέει μετά ο τύπος? Συν 3. Γράφουμε συν 3 επί χ και 2. Πόσο το είπαμε, δάσκαλε, το χ και 2? Το είπαμε, παιδιά, A στη D. Οπότε γράφουμε εδώ πέρα A στη D. Ωραία. Τι λέει μετά? Επί το ψι τόνος. Δάσκαλε, πόσο το βρήκαμε το ψι τόνος? Το είπαμε, παιδιά, να U τόνος του T. Άρα για να το γράψω U τόνος του T, δηλαδή το U τόνος, έτσι. Προς το A στη D. Ωραία. Καλά τα είπαμε, έτσι. Ωραία. Μια χαρά τα είπαμε. Ωραία. Και τι άλλο λέει μετά? Συν 1 επί ψι ίσο με το 0. Συν 1 επί το ψι. Παιδιά, το ψι είναι η συνάρτηση πια. Να το, το U του τ. Όπου ψι, δεν είπαμε ότι βάζουμε το U του τ. Δηλαδή το U. 1 επί U, δηλαδή U. Ίσο με το 0. Λοιπόν, παιδιά, 1 επί U μας κάνει U. Άρα, για να κάνουμε λίγο εδώ πραξούλες, να δούμε τι φεύγει. Παιδιά, τι φεύγει? Όταν λέμε A στην τ και ολού στη δευτέρα, οι εκθέτες, παιδιά, πολλαπλασιάζονται όταν έχουμε δύναμη. Άρα, όταν λέμε A στην τ και ολού στη δευτέρα, είναι, παιδιά, του τ στην, το E, στη 2 ταφ. A στη 2 ταφ με A στη 2 ταφ φεύγει. Το A στη D με το A στη D, παιδιά, φεύγει. Άρα, παιδιά, τι απέμεινε? Απέμεινε το U δίστονο μείον U τόνος συν 3 επί το U τόνος που έχουμε εδώ πέρα συν U ίσο με το 0. Οπότε, παιδιά, προέκυψε να έχουμε τη μορφή πια U δίστονο. Ωραία. Εδώ είναι μείον μία φορά το U τόνος και άλλες τρεις φορές το U τόνος, μείον 1 συν 3, μας κάνει δύο φορές το U τόνος. Συν U ίσο με το 0. Παιδιά, είδατε, αντικαθιστώντας, παιδιά, πάνω στην αρχική διαφορική εξίσωση, μας βγήκε η U δίστονο και 2 U τόνος συν U ίσο με το 0. Μας προέκυψε, τα καθαρίζω έτσι, παιδιά, εσείς θα μου τα γράψετε όμως αναλυτικά όπως τα είπαμε. Προέκυψε, παιδιά, μια διαφορική εξίσωση καινούρια. Καινούρια. Ενώ η αρχική εξίσωση, παιδιά, είχε μεταβλητούς συντελεστές, αυτά ήταν μεταβλητά. Προέκυψε μέσω αυτού του μετασχηματισμού και της αντικατάστασής του πάνω στην αρχική διαφορική εξίσωση, προέκυψε μια καινούρια διαφορική εξίσωση, η οποία τι συντελεστές έχει, τι έχουμε μπροστά από τα U. Μπροστά από τα U, παιδιά, έχω νουμεράκια. Έχω δηλαδή μια συνήθι διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές, παιδιά, με σταθερούς. Πολύ σωστά, Μαρίνα, αυτή θα πάω να τη λύσω. Άμα τη λύσω, παιδιά, τελειώσαν όλα. Αυτό κάναμε. Πήραμε τη δύσκολη εξίσωση που είχε μεταβλητούς συντελεστές και δεν μπορούσαμε να τη λύσουμε και μέσω του μετασχηματισμού αυτού την αναγάγαμε σε μια διαφορική με σταθερούς συντελεστές για να μπορέσουμε να τη λύσουμε άνετα, κομψά και ωραία, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν. Λοιπόν, πώς τη λύνουμε, παιδιά? Η συγκεκριμένη, μάλιστα, παιδιά, είναι και ομογενής. Ξέρετε γιατί λέγεται ομογενής, παιδιά? Γιατί στα δεξιά της έχει το μηδενικό. Αν στα δεξιά έχει το μηδενικό, είναι ομογενής. Αν στα δεξιά όμως δεν έχει μηδενικό και έχει κάτι άλλο εκτός από το 0, τότε είναι μη ομογενής. Εν προκειμένου, παιδιά, στα δεξιά της έχει το μηδενικάκι, οπότε τι είναι? Ομογενής. Πώς λύνουμε, παιδιά, μια ομογενή διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές? Για να πάμε λίγο στο τυπολόγιο μας. Πηγαίνουμε, παιδιά, στο τυπολόγιο μας και για να θυμηθούμε πώς λύνουμε, παιδιά, μια διαφορική εξίσωση, τι λέει? Μια διαφορική εξίσωση λέει με σταθερούς συντελεστές. Μάλιστα.
Εν προκειμένου, παιδιά, θέλουμε να λύσουμε εμείς μια ομογενή. Πώς λύνουμε την ομογενή, λέει, παιδιά, μεθοδολογία. Γι' αυτό τη βλέπουμε όλοι, έτσι. Να λύσουμε, λέει, τη χαρακτηριστική εξίσωση. Ποια είναι η χαρακτηριστική εξίσωση, παιδιά? Όπως βλέπουμε, είναι μια δευτεροβάθμια. Προφανώς, παιδιά, αφού η εξίσωσή μας η διαφορική είναι δεύτερης τάξης, άρα και η χαρακτηριστική εξίσωση δευτεροβάθμια θα είναι. Αν όμως η διαφορική μας ήταν τρίτης τάξης, δηλαδή είχαμε ψ και τρεις τόνους, άρα θα είχαμε τρίτο βάθμιο, έτσι, λάμδα εις την τρίτη θα ήταν η εξίσωσή μας, έτσι. Παιδιά, το ένα φαίνεται άλλο. Λέει, λοιπόν, να λύσουμε τη χαρακτηριστική εξίσωση, δηλαδή τη δευτεροβάθμια, με διακρίνουσα, έτσι, παιδιά, διακρίνουσα. Και να βρούμε τις λύσεις της, τις ρίζες της. Για να τη λύσουμε, παιδιά, τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, λύνουμε, λοιπόν, την χαρακτηριστική εξίσωση, η οποία είναι πια, για να δούμε. Βάζουμε, παιδιά, τους συντελεστές, το 1, το 2 και το 1. 1, 2 και 1. Λοιπόν, έχουμε 1 επί λάμδα εις τη δευτέρα, συν 2 επί λάμδα, συν 1 ίσον με το 0. Απλό δεν ήταν, παιδιά. Είναι μια δευτεροβάθμια εξίσωση με συντελεστές α ίσον 1, β ίσον 2 και γ ίσον 1. Πώς τη λύνουμε, παιδιά? Με διακρίνουσα. Παίρνουμε τον τύπο β εις τη δευτέρα, δηλαδή 2 εις τη δευτέρα, μείον 4 επί το α που είναι η μονάδα, επί το γ που είναι η μονάδα. Άρα 2 εις τη δευτέρα 4, βγάζω 4, η διακρίνουσα, παιδιά, βγαίνει να είναι πόσο τελικά? Βγαίνει να είναι η διακρίνουσα 0. Άρα, παιδιά, τι σημαίνει? Ότι θα έχουμε μία και μοναδική λύση, η οποία θα είναι διπλή. Δηλαδή το λάμδα θα είναι μείον β προς 2 επί α. Το β είναι 2, 2 επί το α που είναι 1, άρα μείον δια 2, έτσι, μείον 1. Είναι σαν να λέμε, παιδιά, ότι πήραμε δύο φορές το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή και η μία λύση και η άλλη λύση είναι ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα, μείον 1. Γι' αυτό, παιδιά, και λέμε ότι το μείον 1 είναι μία διπλή. Πώς λέμε τα βλέπω διπλά? Τι σημαίνει τα βλέπω διπλά? Βλέπω το ίδιο πράγμα δύο φορές. Αυτό σημαίνει, παιδιά, όταν λέμε διπλή λύση. Ότι έχουμε μία και μοναδική λύση διπλή. Ωραία. Άρα, παιδιά, για να δούμε τι μας λέει το τυπολόγιο μας. Λέει, εάν βρεις δύο λύσεις διαφορετικές, τότε την ομογενή θα τη βρεις από αυτά τα δύο συστατικά. Εάν τις λύσεις τις βρεις μεταξύ τους ίσες, αυτό που λέμε, παιδιά, ότι έχω βρει μία διπλή λύση, τότε τη λύση της ομογενούς θα τη βρεις βασιζόμενος σε αυτά τα δύο συστατικά στοιχεία. Δηλαδή, παιδιά, η πρώτη περίπτωση ισχύει όταν η διακρίνουσα είναι θετική, που έχω δύο λύσεις. Η δεύτερη περίπτωση ισχύει όταν η διακρίνουσα είναι μηδενική, που έχω μία λύση διπλή. Αν η διακρίνουσα, παιδιά, όμως είναι αρνητική, τότε πάμε σε μηγαδικές λύσεις λάμδα 1 και λάμδα 2, άρα η λύση της ομογενούς θα βρεθεί από αυτά τα δύο συστατικά στοιχεία. Λοιπόν, εμείς, παιδιά, πού είμαστε? Τη διακρίνουσα τη βγάλαμε ίση με το 0, άρα έχουμε μία λύση λάμδα διπλή, άρα αμέσως, παιδιά, σε ποια κατηγορία βρισκόμαστε? Στη δεύτερη. Οπότε τα συστατικά στοιχεία της λύσης της ομογενούς θα βρεθούν από αυτό εδώ και από αυτό εδώ. Ναι, δεν είναι τώρα ψ1, είναι u1, u1 και u2, αφού, παιδιά, πλέον ανακατευόμαστε με τη u, έτσι, όχι με την ψ. Άρα, παιδιά, για να κάνουμε και μία σύνδεση με τα μαθήματά μας. Άρα, η λύση της ομογενούς, να την πούμε πώς, παιδιά, U, όμικρον, ομογενής, όμικρον, 0, όπως θέλεις πες το, θα είναι πόσο? Σε 1 επί U1, συν σε 2 επί U2. Δηλαδή, παιδιά, γράφεται, όπως λέμε, σαν ένας γραμμικός συνδυασμός των U1 και U2. Το U1 και U2 είναι αυτά που μας λέει στο τυπολόγιο μας. Το U1 είναι A στη λάμδα, A στη λάμδα, ναι, η μεταβλητή μας πλέον δεν είναι το χ, είναι το ταφ, A στη λάμδα ταφ. Και εδώ είναι χ, δηλαδή ταφ, επί A στη λάμδα χ, επί A στη λάμδα ταφ. Εντάξει. Το U1, παιδιά, λοιπόν, είναι το E στη λάμδα επί ταφ, πολύ ωραία. Και το U2, παιδιά, πόσο είναι? Ταφ φορές το E στη λάμδα ταφ. Ωραία. Το λάμδα, παιδιά, το έχουμε βρει ότι είναι μείον 1, άρα έχουμε σε 1 επί E εις τη μείον 1 επί ταφ, συν σε 2 επί ταφ, επί ε εις τη μείον 1 επί ταφ. Άρα, παιδιά, αμέσως έχουμε βρει τη λύση της ομογενούς, το U, U0, τη U του ταφ, έτσι, τη λύση της ομογενούς είναι σε 1
επί ht μείον 1 επί τ μείον τ συν σε 2 επί τ επί ht μείον 1 επί τ μείον τ. Αυτή λοιπόν παιδιά είναι η λύση πιας της διαφορικής εξίσωσης παιδιά, της μετασχηματισμένης που είχαμε εδώ πέρα. Ναι, αλλά δάσκαλε, μη χαλάσει δάσκαλε το προξενιό. Ποιο προξενιό, παιδιά? Η μεταβλητή μας δεν είναι δάσκαλε το ταφ. Η μεταβλητή μας δάσκαλε, σύμφωνα με την εκφώνησή μας, είναι το χ, όχι το ταφ. Άσχετα αν εμείς το χ το μετασχηματίσαμε σε ταφ βάσει αυτής της σχέσης. Κανονικά, παιδιά, η μεταβλητή μας είναι το χ, δεν είναι το ταφ. Παιδιά, θα πάμε εδώ που βαφτίσαμε και στη θέση του ταφ θα βάλουμε το ισοδύναμό του με χ, έτσι για να μην χαλάσει το προξενιό. Όπου ταφ θα βάλουμε το ελεν χ και 2. Άρα θα γίνει, παιδιά, πόσο? Θα γίνει σε 1 επί a στη μείον, όπου ταφ βάζουμε το ελεν χ και 2, συν σε 2 όπου ταφ βάζουμε ελεν χ και 2 επί a στη μείον ταφ όπου ταφ ελεν χ και 2. Λίγο, παιδιά, ιδιότητες λογαρίθμων, αν θυμόμαστε. Εδώ είναι μείον ελεν. Είναι σαν να έχεις μπροστά το μείον 1. Μείον 1 επί ελεν. Από ιδιότητες, παιδιά, λογαρίθμων, το μείον 1 ανεβαίνει εδώ πάνω και πάει εκθέτης. Θα γίνει, δηλαδή, ελεν του χ και 2 ιστιν το μείον 1 έγινε εκθέτης, παιδιά. Πήγε μείον 1. Συν σε 2 ελεν χ και 2. Ομοίως, παιδιά, και εδώ πέρα ιστιν, εδώ είπαμε μείον ελεν του χ και 2, είναι σαν να λέμε μείον 1. Όταν βλέπετε, παιδιά, αριθμό μπροστά από το ελεν, μπορεί να ανέβει εδώ πέρα σαν εκθέτης δύναμης, να γίνει δηλαδή ελεν του χ και 2 εις την πόσο, εις την μείον 1. Το ε, παιδιά, και το ελεν, η εκθετική και η λογαριθμική συνάρτηση, είναι δύο ενέργειες αντίστροφες που αν αλληλεπιδράσουν ταυτοχρόνως, αλληλοεξουδετερώνονται και ταυτοχρόνως. Το ε και το ελεν, παιδιά, είναι δύο αντίθετες δυνάμεις. Αν δύο αντίθετες δυνάμεις επιδράσουν μαζί ταυτοχρόνως, η μία εξουδετερώνει την άλλη. Άρα αν αυτά αλληλοεξουδετερωθούν, τι θα απομείνει? Το χ και 2 ή στην πόσο ή στη μείον 1. Αυτό, παιδιά, να το θυμάστε. Το ε και το ελεν αλληλοεξουδετερώνονται αν επιδράσουν ταυτοχρόνως. Επί ελεν του χ και 2, να το πάλι, παιδιά, να το. Το ε και το ελεν αλληλεπιδρούν ταυτοχρόνως. Άρα το ένα εξουδετερώνει το άλλο. Και τι μένει? Το χ και 2 εις την μείον 1. Άρα, παιδιά, πλέον βγάλαμε τη λύση μας ως προς χ. Είναι, παιδιά, η συνάρτηση ψ του χ, η λύση της εξίσωσής μας, και είναι σε 1 επί χ και 2 εις τη μείον 1. Από ιδιότητες δυνάμεων, παιδιά, κατεβαίνει η δύναμη κάτω και ο εκθέτης αλλάζει πρόσωπο. Από μείον 1 γίνεται συν 1. Ιδιότητα δυνάμεων, παιδιά, η δύναμη κατεβαίνει σαν παρανομαστής και ο εκθέτης από μείον 1 αλλάζει πρόσωπο και γίνεται 1. Είναι αυτό, παιδιά, που αρέσει στο δάσκαλο να λέει ασανσέρ των δυνάμεων. Η δύναμη, ενώ ήταν πάνω, κατεβαίνει κάτω σαν παρανομαστής και ο εκθέτης αλλάζει πρόσημο. Από μείον 1 γίνεται συν 1. Και τούμπαλιν, παιδιά. Αν η δύναμη από κάτω ανέβει πάνω, θα γίνει χ και 2 εις την, αλλάζει πρόσημο εκθέτης και γίνεται μείον 1. Τα πάνω κάτω, έτσι. Αλλάζει πρόσημο εκθέτης της δύναμης. Λοιπόν, εις την πρώτη, λοιπόν, συν σε 2 φορές το ελεν χ και 2 επί το ίδιο 1 προς χ και 2 εις την πόσο, εις την πρώτη. Εις την πρώτη, παιδιά, άρα η δύναμη ουσιαστικά είναι χ και 2. Χ και 2 εις την πρώτη είναι και πάλι χ και 2. Όταν ο εκθέτης είναι μονάδα, δεν επιφέρει κάποια αλλαγή στη δύναμη μου. Άρα, παιδιά, αυτή είναι ουσιαστικά η λύση της αρχικής διαφορικής εξίσωσης, όπου το σε 1 και το σε 2, παιδιά, είναι πραγματικοί αριθμοί. Ανήκουν στο άρα. Αυτή, λοιπόν, παιδιά, είναι η λύση της αρχικής διαφορικής εξίσωσης, της διαφορικής εξίσωσης Euler που είχαμε εδώ ψηλά. Λοιπόν, παιδιά, θυμίζω ο δάσκαλος πάλι τα βήματα, έτσι. Πρέπει να ξέρουμε να λύνουμε από τις διαφορικές δεύτερης τάξης και αυτές που έχουν σταθερούς συντελεστές και αυτές που έχουν μεταβλητούς. Αυτή που έχει μεταβλητούς λέγεται Euler, έτσι. Είπαμε τη μορφή της. Η μορφή της, παιδιά, είναι αυτή που γράψαμε. Α, χ και β εις τη δεύτερα επί ψ δίστονο και α
επί α χ και β επί ψ δίστονο συν β κεφαλαίο επί ψ ίσον f του χ. Αυτή δεν είναι, παιδιά, η μορφή που είπαμε και προηγουμένως. Αυτή είναι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, το α χ και β, αυτή την ποσότητα δηλαδή που μπαίνει στη Δευτέρα, εμπροκειμένου είναι το χ και 2, έτσι. Αυτό λοιπόν το χ και 2, το α χ και β δηλαδή, το βαφτίζουμε a στην d. Εξορίζουμε έτσι, παιδιά. Έτσι θα το βαφτίζετε πάντα. A στην d. Λοιπόν, συνοψίζω. Αν το α χ και β είναι θετικός, τότε, παιδιά, το α χ και β θα το βαφτίσετε a στην d. Εδώ, παιδιά, είναι θετικός, γιατί σας είπα το χ είναι θετικό. Αν όμως το α χ και β ήταν αρνητικός, μας έδινε κάποια πληροφορία η άσκηση, τότε το α χ και β, παιδιά, θα το βαφτίζαμε μείον a στην d. Εδώ το βαφτίσαμε a στην d, γιατί ήταν θετικός. Λοιπόν, το λύνουμε ως προς ταφ, για να γίνει η ζωή μας πιο εύκολη. Μπορεί κάποιος να το λύσει και ως προς χ. Να το πει ότι είναι a στην ταφ μείον 2. Παιδιά, λύστε το και ως προς τα 2, και ως προς το χ, και ως προς το ταφ, ώστε να τα έχουμε και τα 2 διαθέσιμα. Αυτό λοιπόν, παιδιά, τι σημαίνει? Ότι φύγαμε από τη μεταβλητή χ και πάμε σε μια καινούργια μεταβλητή ταφ. Άρα φύγαμε από τη συνάντησή μας ψ, η οποία ήταν μια απλή συνάντηση ψ με άγνωστο το χ, και πήγαμε, παιδιά, σε μια σύνθετη συνάντηση, ας την πούμε U, με άγνωστό μας, παιδιά, το ταφ. Αυτό, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό, γιατί η συνάντησή μας πλέον από ψ του χ έγινε σύνθετη U του ταφ. Αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας όταν πρόκειται να παραγωγήσουμε μια και δύο φορές την ψ. Γιατί πλέον, παιδιά, έχουμε να παραγωγήσουμε τι? Μία σύνθετη συνάντηση U του T. Και γι' αυτό χρησιμοποίησαμε, παιδιά, και τον κανόνα αλυσίδας, κάνοντας ό,τι κάναμε. Αλλά στο τέλος τι είπαμε, παιδιά? Τι είπαμε, παιδιά? Και για τη μία παράγωγη και για την άλλη, πολλαπλασιάζουμε επί ταφ τόνος του χ. Είτε για τη μία παράγωγη, είτε για την άλλη, κάνουμε ό,τι κάνουμε και μετά λέμε επί ταφ τόνος του χ. Παραγωγίζουμε επί, λέμε επί, την παράγωγη του ταφ ως προς χ. Αυτό, παιδιά, μην μου ξεχάσετε. Οπότε, παιδιά, πλέον η συγκομιδή μας έδωσε την ψη τόνος, μας έδωσε και την ψη δίστονο. Τα παίρνουμε, λοιπόν, παιδιά, όλα αυτά τα συστατικά στοιχεία και τα αντικαθιστούμε. Πηγαίνουμε, δηλαδή, παιδιά, στην αρχική, αντικαθιστούμε όλα αυτά εδώ τα πραγματάκια, παιδιά, με τα καινούργια. Οπότε, παιδιά, με την αντικατάσταση, να το θυμόσαστε στην Euler, πρέπει πάντα να σας προκύψει μια συνήθις διαφορική με σταθερούς συντελεστές. Αυτή μας προέκυψε. Τώρα, παιδιά, αυτή που θα προκύψει μπορεί να είναι είτε ομογενής είτε μη ομογενής. Εδώ έτυχε να είναι ομογενής, γιατί είχαμε το 0. Αν αντί για το 0 είχαμε κάτι διαφορετικό εκτός από 0, κάτι διάφορο του 0, θα πηγαίναμε, παιδιά, σε μη ομογενή. Οπότε εκεί η δουλίτσα θα ήταν λίγο πιο εκτενής ως προς το να λύσουμε την εξίσωση. Εδώ, παιδιά, βγήκε ομογενής, άρα σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχουμε περιγράψει, λύνουμε τη χαρακτηριστική εξίσωση και ανάλογα με το αν η διακρίνουσα είναι θετική, μηδενική ή αρνητική, ανάλογα δηλαδή με τις λύσεις που θα μας προκύψουν, μπορούμε, παιδιά, να πάρουμε και τα συστατικά που θα απαρτίζουν τη λύση της ομογενούς. Η λύση της ομογενούς, παιδιά, πάντα, να το θυμόσαστε, είναι σε 1 επί το U1 και σε 2 επί το U2, όπου τα U1 και τα U2, παιδιά, τα υπολογίζουμε άμεσα από αυτές εδώ τις σχέσεις. Να το. Να το. U1, U2, όπως θέλεις πέστε. U1, U2 είναι αυτά, αν η διακρίνουσα βγαίνει θετική. U1, U2 δίνονται από αυτές τις σχέσεις. Εντάξει, εδώ βάζει χ, βάλτε εσείς ταφ. Όποια είναι μεταβλητή μας, παιδιά, τέλος πάντων, έτσι, ταφ. Είναι αυτά εδώ πέρα, λοιπόν, αν η διακρίνουσα είναι μηδενική. Αν έχουμε, δηλαδή, μία διπλή ρίζα. Αν η διακρίνουσα όμως είναι αρνητική, δηλαδή έχουμε μηγαδικές λύσεις, τότε το U1 και το U2 ως προς τη μεταβλητή ταφ δίνονται από τον τύπο A στη μη ταφ επί κοζάιν νη ταφ, A στη μη ταφ επί ζάιν νη ταφ. Το μη και το νη είναι το πραγματικό και το φανταστικό μέρος των μηγαδικών λύσεών μας. Έτσι, λοιπόν, παιδιά, υπολογίζουμε, αν θέλετε, τα συστατικά για την ομογενή λύση. Για τη λύση, παιδιά, της ομογένους. Και στο τέλος, για να μην χαλάσει το προξενιό, βάζουμε, παιδιά, όπου ταφ αυτό που είχαμε βαφτίσει εξ αρχής, στο βάφτισμά μας εδώ, εμπροκειμένου το ελέγχει και 2. Και έτσι, παιδιά, βρίσκουμε τη γενική λύση της αρχικής διαφορικής μας εξίσωσης πλέον ως προς χ. Απολαυστικό θέμα, παιδιά, πάνω στη διαφορική εξίσωση Euler.
μια διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης με μεταβλητούς συντελεστές, την οποία καταφέραμε τελικά μέσω του μετασχηματισμού να την ανάγουμε σε μια διαφορική με σταθερούς συντελεστές, παιδιά, νουμεράκια συντελεστές, και τη λύσαμε πάρα πολύ εύκολα. Αυτό το μετασχηματισμό, παιδιά, που είναι η εναρκτήριος δύναμη της άσκησης, της μεθοδολογίας μας, το μαθαίνουμε απ' έξω. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη εύχομαι σε όλους σας.